το μοτίβο της τουρκικής ενεργού πολιτικής, καθώς και του πολέμου ως πολιτικής, εμφανίστηκε από πολύ νωρίς στα άρθρα της Kroszeitung. Από το 1922 και μετά, το μοτίβο έτυχε ακόμα μεγαλύτερης προβολής, επειδή η εφημερίδα πλέον αναγνώριζε μια νέα παγκόσμια κατάσταση. Η κάλυψη από πλευράς Kroszeitung και η ανάλυση περί Τουρκίας μπορούν να χρησιμεύσουν ως τυπικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι γερμανικές εφημερίδες με δεξιό και ακροδεξιό προσανατολισμό προέβαλαν τέτοιου είδους καλέσματα σε δράση. Τον Μάρτιο του 1922 δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με έκταση σχεδόν μία σελίδας και ενός τρίτου της σελίδας, το οποίο πρώτα αναφέρθηκε στη βεβαιότητα που παρουσιαζόταν πλέον ως γεγονός ότι η Αντάντ δεν θα ήταν σε θέση να κάνει κάτι για την Τουρκία. Στη συνέχεια τόνιζε πως πρέπει να αναγνωριστεί ως έκβαση με τις μέγιστες πολιτικές επιπτώσεις το ότι οι νικήτριες δυνάμεις υποχρεώθηκαν να αναθεωρήσουν τους υπαγορευμένους όρους των Σευρών και να γκρεμίσουν με τα ίδια τους τα χέρια το οικοδόμημα αυτής της καταναγκαστικής ειρήνης. Gewaltfriedens. Τώρα υπογράμμιζε η εφημερίδα, η αρχή της μη τροποποίησης των συνθήκων ειρήνης είχε ανατραπεί ως αποτέλεσμα του πολέμου της τουρκικής ανεξαρτησίας. Τους επόμενους μήνες και μέχρι να μπουν οι υπογραφές στην Λοζάνη, η εφημερίδα θα επαναλάμβανε πολλές φορές αυτό το μήνυμα ως ένα από τα πράγματα που είχε να διδαχτεί η Γερμανία από την Τουρκία. Και κατόπιν θα καλούσε τη Γερμανία να ασκήσει επίσης ενεργό πολιτική αντί για την άσκοπη πολιτική του κατευνασμού. Σε ένα από αυτά τα άρθρα παρέθεσε έναν κατάλογο των συνεπειών για τη Γερμανία με βάση το τουρκικό παράδειγμα. Η συνθήκη των Βερσαλιών έπρεπε να αναθεωρηθεί και όχι μόνο σε ό,τι αφορούσε τις επανορθώσεις. Εδώ η εφημερίδα τόνιζε ότι η πολιτική δεν περιοριζόταν στα οικονομικά, συνδέοντας έτσι το άρθρο με τη συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις επανορθώσεις. Στην πραγματικότητα, η οικονομία καθοριζόταν από την πολιτική, όπως είχε δείξει ο Μουσταφά Κεμάλ. Με λίγα λόγια δηλαδή, οι Γερμανοί τσίμπησαν το δόλωμα και σου λέει, αφού το κάνει ο άλλος με πόλεμο, θα κάνουμε και εμείς το δεύτερο παγκόσμιο, γιατί πλέον η πολιτική ασκείται με πόλεμο. Και θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Πω πω τι έξυπνοι που είναι οι Άγγλοι. Πω πω σου φυτεύουν την ιδέα, σε φουσκώνουν και μετά σε γδέρνουν και σε τρώνε. Το άρθρο καλούσε τη γερμανική ελίτ να αφυπνιστεί και εξέφραζε το παράπονο ότι η Γερμανία, ένα έθνος σχεδόν 60 εκατομμυρίων, δεν παρήγαγε πολιτική. Πράγμα που έκανε ακόμα και το πιο μικρό έθνος και κατέληγε. Το γερμανικό Michel, δηλαδή το γερμανικό έθνος, παραμένει στην τελευταία θέση του ακροατηρίου. Το μοτίβο της Γερμανίας ως παθητικού θεατή των τεκτενόμενων στο εσωτερικό της και στον κόσμο κυριαρχούσε παντού εκείνα τα χρόνια. Στις 12 Οκτωβρίου του 1922, σε ένα άρθρο με τον εύγλωτο τίτλο «Ενότητα, γιατί», η Kroszeitung υποστήριξε ότι τα θεμέλια της παγκόσμιας σκηνής «Unterbau der Weltbühne» είχαν αρπάξει φωτιά και ότι δύο σύγχρονα παραδείγματα, Ρωσία και Τουρκία, έδειξαν ότι είχε ανακύψει ένας νέος πολιτικός παράγοντας, ένα νέο είδος ισχύος. Εδώ γινόταν πάλι αντιπαραβολή με τη Γερμανία, η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα δεν είχε πια καμία βαρύτητα στην παγκόσμια πολιτική σκηνή. Επειδή τηρούσε παθητική στάση, επειδή ήταν ένα αντικείμενο και τίποτα παραπάνω. Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του άρθρου αλλά και μετά, η Kroszeitung τόνιζε συχνά ότι οι Τούρκοι ήταν πρόθυμοι να συνεχίσουν να μάχονται αν η διαπραγμάτευση δεν οδηγούσε σε μία αποδεκτή συνθήκη. Ανάλογη επιχειρηματολογία αναπτυσσόταν σε πολλά άλλα άρθρα. Δεν είναι χάρη στην πολιτική κατευνασμού που ασκεί η κυβέρνηση της Κωνσταντινούπολης, αλλά χάρη στην αντίσταση της κυβέρνησης της Άγκυρας, Angora Regierung, που σήμερα η Τουρκία δεν αντιμετωπίζεται από την Αντάντ ως αμεληταία δύναμη. Το συγκεκριμένο ήταν ένα πρωτοσέλιδο άρθρο που συνεχιζόταν στη δεύτερη σελίδα και το ακολουθούσε ένα άρθρο σχετικά με την
δήλωση πίστης της Ρινανίας. Η αρθρογραφία περί Τουρκίας πρέπει πάντα να διαβάζεται σε συνδυασμό με τα άρθρα που αφορούσαν την κατάσταση στη Γερμανία και τα οποία δημοσιεύονταν στις ίδιες ακριβώς σελίδες του εντύπου. Μόλις 6 μέρες αργότερα, σε ένα άρθρο για μια πιθανή γερμανική εθνική αναγέννηση, αν και δεν γινόταν ρητή αναφορά στην Τουρκία, η εφημερίδα ρωτούσε μήπως άραγε οι Γερμανοί στερούνταν του απαραίτητου εθνικού φρονήματος. Ερώτημα που έβγαζε νόημα μόνο στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης σχετικά με μια πιθανή αντίσταση στην Αντάντ, κεντρική θέση στην οποία είχε η Τουρκία. Ένα άρθρο τυπωμένο στην ίδια ακριβώς σελίδα με ένα άρθρο που απαιτούσε αναθεώρηση της συνθήκης των Σεβρών, το κεντρικό άρθρο της πρώτης σελίδας, υπογράμμιζε επίσης αυτό το έμεσο, τον έμεσο παραλληλισμό στην ανάλυση του περί γερμανικής πολιτικής. Η εφημερίδα υποστήριζε πως αν ένα κράτος δεν μπορούσε να εκπληρώσει τους όρους της Αντάντ, οι ηγέτες του έπρεπε να θέσουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης του έθνους και της χώρας πάνω από τις πολιτικές ανάγκες του εχθρού. Το άρθρο άφηνε τον αναγνώστη να συμπληρώσει τα κενά. Πολλά άρθρα σε πολλά έντυπα χρησιμοποιούσαν τη διάκριση ενεργού, παθητικού, για να συγκρίνουν τη Γερμανία με την Τουρκία πολύ πιο ευθέως από ό,τι τα άρθρα που δημοσιεύονταν στην Kreuz Zeitung. Παραδείγματος χάρη, ένα άρθρο του ιερέα και μέλους του DNVP Max Maurenbrecher στην Deutsche Zeitung το 1922 με τίτλο «Τι μας διδάσκουν οι Τούρκοι», δηλαδή ο ιερέας το έλεγε αυτό τώρα. Α, καλά, τώρα που το θυμήθηκα, ο άνθιμος Αλεξανδρουπόλεος, πότε ήτανε, τότε με τις ταυτότητες, πότε ήτανε που ήθελε να βγάλουν το θρήσκευμα, που έλεγε καλά που υπάρχουν και οι αλόθρησκοι αυτοί που έρχονται εδώ μες στην πατρίδα, υποτίθεται, οι οποίοι είναι πολύ πιστοί, γιατί αν περιμένουμε από εμάς να σωθούμε οι Ορθόδοξοι, που είμαστε άπιστοι, που τα έχουμε ξεχάσει όλα, που δεν πάμε στην εκκλησία, καλά που υπάρχουν και αυτοί οι αλόθρησκοι. Εδώ τώρα ο παπάς με τίτλο «Τι μας διδάσκουν οι Τούρκοι» το άρθρο ισχυριζόταν ότι αν το 1918 ή το 1919 οι Γερμανοί ηγέτες είχαν, όπως οι Τούρκοι, αποφασίσει να αγωνιστούν για την γερμανική ελευθερία και τα γερμανικά σύνορα, όχι μόνο θα τα είχαν καταφέρει, αλλά θα είχαν κερδίσει και το σεβασμό των πρώην εχθρών τους. Πράγμα που με τη σειρά τους θα είχε καταστήσει πιθανότερη μια ευνοϊκή έκβαση για τη Γερμανία. Η αντίθεση ανάμεσα στην ενεργό πολιτική και την πολιτική του κατευνασμού απεικονίζεται με τον τελειότερο τρόπο σε μια γελιογραφία του Κλάντερα Ντάτς με τίτλο «Διαφορετικά όργανα ομιλίας». Εδώ γινόταν απευθεία σύγκριση του καγκελάριου Βίρτ, κατεξοχήν πολιτικού του κατευνασμού, σύμφωνα με τους Γερμανούς εθνικιστές, με τον Ατατούρκ. Ο Βίρτ με το κεφάλι σκυμμένο και τους ώμους γερτούς. Τον βλέπουμε εδώ, φαίνεται. Πούντος. Νάτος. Και τους ώμους γερτούς, λοιπόν, ρωτά δειλά την Αντάντ τι είναι η όρη της και παραπονιέται ότι δεν λαμβάνει απάντηση. Τότε αρπάζει το τηλέφωνο ο Ατατούρκ και αρχίζει να εκφράζει φωναχτά τις απαιτήσεις του. Η Αντάντ απαντά αμέσως. Βλέπετε, έτσι πρέπει να μιλάει κανείς, λέει χαμογελώντας ο Ατατούρκ στον Βίρτ. Διαφορετικά όργανα ομιλίας. Δόκτωρ Ιώζεφ Βίρτ. Είναι και δόκτωρ, ο κυριούλης αυτός. Παράξενο, κάθε φορά που προσπαθώ να βγάλω γραμμή με την Αντάντ στο τηλέφωνο δεν ακούω τίποτε εκτός από ένα δυσάρεστο βουητό στο ακουστικό. Μουσταφά και Μάλ Πασάς. Παρακαλώ, αφήστε με να δοκιμάσω. Στο ακουστικό. Εδώ και Μάλ Πασάς. Πότε πρόκειται να λάβω τις προτάσεις σας που να πάρει απάντηση. Άμεση, σαφής και κατηγορηματική. Αμέσως, στη στιγμή. Και Μάλ Πασάς προς τον δόκτωρα Βίρτ χαμογελώντας. Βλέπετε. Έτσι πρέπει να μιλάει κανείς. Εντάξει, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Κορυφαίο.